Να συνδεθούμε εμείς τώρα με τον κύριο Βασίλη Περγάλια, τον Δήμαρχο Τανάγρας, καθώς φαίνεται ότι τα πράγματα εκεί στα Δερβενοχώρια πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Κύριε Δήμαρχε, πείτε μας, καλησπέρα. Καλησπέρα, όχι, όχι από το κακό στο χειρότερο, είναι σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει πρόβλημα με τους οικισμούς, είναι σε ρέμα εφωτιά, ο αέρας έχει πέσει κατά πολύ, είναι οι επίγειες δυνάμεις, πολλά πυροσβεστικά, η δικιά μας και της περιφέρειας τράπεζες και γκρέιντερ που κόβουν ζώνες προληπτικά και περιμένουν το πρωί τα εναέρια μέσα για να δούμε και την κατάσταση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει το καλό ότι δεν έχει πολύ αέρα και είναι και πολύ πυροσβέστης. Άρα δεν έχει πολύ αέρα και η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Όχι, όχι, όχι. Η φωτιά είναι μέσα στο ρέμα. Δεν μπορούμε να την οριοθετήσουμε. Μάλιστα. Απλά είναι μακριά από τα σπίτια. Ναι, πόσο κοντά είναι τα σπίτια στο ρέμα, τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι πολύ μακριά. Έως τώρα έχουν καεί σπίτια. Κανένα. Προς Θεού. Όχι. Κανένα. Είναι πευκόφητη η περιοχή, είναι χαμηλή η βλάστηση. Πευκόφητη, είναι με πεύκα και πουρνάρια. Μάλιστα, ο αέρας λοιπόν έχει πέσει. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά περιμένετε με το πρώτο φως της μέρας. Να κάνουμε αποτίμηση τι έχει γίνει και θα μας πούνε και οι πυροσβέστες. Και εφόσον η φωτιά δεν έχει ξεφύγει από τη Χαράδρα, περιμένετε το πρώτο φως της μέρας για να επιχειρήσουν πάλι τα εναέρια μέσα και να. Και είναι και οι πυροσβέστες στους λόγους όπου πάει η φωτιά, σβήνουν. Μάλιστα, λοιπόν. Είναι ελπιδοφόρα η εικόνα που μας μεταφέρατε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Περγάλια, λοιπόν. Για οτιδήποτε νεότερο θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να μην υπάρχουν νεότερα από το δικό σας το μέτωπο, από το μέτωπο των Δερφενοχωρίων.